Τρεις ομάδες διτών, οι δύο της Ιταλικής Ακτοφυλακής και μία της Πυροσβεστικής, επιχειρούν στο βυθό του Πορτιτσέλο στο Παλέρμο για να εντοπίσουν τους εξαγνωμένους ύστερα από το ναυάγιο του ιστιοφόρου Μπαγιασιάν. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο Βρετανός επιχειρηματίας Μάικ Λίντς και η 18χρονη κόρη του. Επίσης ο Τζόναθαν Μπλούμερ, πρόεδρος της Morgan Stanley International, και ο Κρις Μορβίλο, δικηγόρος της νομικής εταιρείας Clifford Chance, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει το Λίντς σε δίκη του στις ΗΠΑ. Οι σύζυγοι και των δύο είναι επίσης αγνοούμενες, δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ο Σαλβατόρε Κοτσίνα, επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στη Σικελία. Οι εξειδικευμένοι δίτες έχουν τη δυνατότητα κατάδυσης και παραμονής σε βάθος έως και 12 λεπτά, κάτι που είναι απαραίτητο μιας και το κουφάρι του πλοίου είναι στα 50 μέτρα στο βυθό της περιοχής. Οι δυσκολίες είναι πολλαπλές, με κυριότερη ότι δεν μπορούν να δουν με ασφάλεια τι υπάρχει μέσα στις καμπίνες του πολυτελούς ιστιοφόρου, το οποίο βυθίστηκε εν μέσω σφοδρής θύελλας. Στους 15 διασωθέντες είναι η Άντζελα Μπακάρης, σύζυγος του Μάικ Λίντς.